απόκρουση από τον Εράντο. Σωτήρια η επέμβαση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Αποστολάκης βαθιά παλιά τώρα εδώ. Καραταΐδης θα κόψει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είναι ο Γιωργακόπουλος στο σουτ. Η εκπληκτική απόκρουση του Ράντου. Εκπληκτική απόκρουση και πάλι του Ράντου. Σωτήρια με τα πόδια και τα χέρια. Καθώς ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έσωσε την αστεία του από την ισοφάριση. Και γρήγορα στην αντεπίθεση τώρα ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Προτάσοφ. Προτάσοφ τώρα από τα αριστερά. Προτάσοφ τρέχει ο Αναστόπουλος. Προτάσοφ εδώ. Παράλληλη σέντρα για τον Αναστόπουλο. Χάνει την μπάλα ο Βάντσικ. Κοντά ο Αναστόπουλος τώρα για τον Τσιαντάκη και ξαναμπλοκάρει ο Βάντσικ. Μαραγκός. Αποστολάκης. Αποστολάκης και πάλι με στην περιοχή για τον Σαραβάκο. Σαραβάκος εδώ. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Καραταΐδη. Καραταΐδης επάνω του Αποστολάκης. Αποστολάκης τώρα για τον Βαζέχα σε καλή θέση. Βαζέχα! Η μπάλα είναι ελάχιστα out. Πάρης Γεωργακόπουλος λοιπόν στο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Γεωργακόπουλος πρεσαριστά και δοκάρει η μπάλα. Χάνει ο Παναθηναϊκός για μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ξανά η φάση του πάρη του Γεωργακόπουλου το σουτ και η μπάλα στο δοκάρι του Ράντου. Επομένουν ακόμα 8 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Προηγείται ο Ολυμπιακός. Και να τώρα Βαζέχα. Βαζέχα σε καλή θέση. Βαζέχα τώρα μόνο στον Βαζέχα. Πάνε μόνο στον Βαζέχα. Βαζέχα βγαίνει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Βαζέχα για τον Ράντο. Και από την πλευρά out μια μεγάλη ευκαιρία χάνεται για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ποντέ ακόμα. 5 λεπτά για να λήξει ο αγώνας με τον Σαραβάκο. Έχουμε τώρα 5 παίκτες στο τείχος του Ολυμπιακού. Με τον Ράντο κάτω από την αιστεία του. Σαραβάκος, δυνατός, ωραίο το σούτ δοκάρι. Οριζόντιο δοκάρι του Σαραβάκου. Δεύτερο δοκάρι για τον Παναθηναϊκό και μια ακόμα άτυχη στιγμή για τους Παναθηναϊκούς να ισοφαρίσουν. Να το χτύπημα, το θαυμάσιο χτύπημα φάουλ από τον Σαραβάκο και το οριζόντιο δοκάρι του Ράντου. Βαθιά παλιά για τον Σαραβάκο έχει βγει ο Ράντος και είναι τώρα ανατροπή. Συνεχίζεται λέει ο κύριος Κολοκυθάς κάτω από τις διαμαρτυρίες φυσικά των παικτών του Παναθηναϊκού. Καθώς βλέπουμε πολλά χέρια επάνω στον διαιτητή, καθώς τώρα διαμαρτύρεται και η εξέδρα αλλά και οι παίκτες του Παναθηναϊκού έντονα για αυτό το πέσιμο του Σαραβάκου που ζητάνε πέναλτι. Ο κύριος Κολοκυθάς ψάχνει από την τσέπη του να βγάλει κάποια κάρτα. Λέει να σηκωθεί ο Σαραβάκος και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα δούμε όμως και πάλι τη φάση. Ξαναβλέπουμε τη φάση με τον Πάρη Γεωργακόπουλο. Η βαθιά παλιά εδώ από τον Σαραβάκο. Σαραβάκος και είναι ο Ράντος εκείνος που απλώνει το πόδι του και ο Σαραβάκος πέφτει. Και ο κύριος Κολοκυθάς λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι καθώς οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται ακόμα. Και να λοιπόν οι φάσεις που σημάδευσαν τον αγώνα μετά τον γκολ του Νίκου Αναστόπουλου στο 52ο λεπτό. Στο 75 το φάουλ από τον Πάρη Γεωργακόπουλο, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Ράντος εδώ είχε μείνει άναυδος. 85ο λεπτό, η μπάλα πάλι στο δοκάρι, αυτή τη φορά από το φάουλ του Δημήτρη Σαραβάκου. Και ένα λεπτό αργότερα το πέσιμο του Σαραβάκου στη μεγάλη περιοχή με το Ράντο εκεί που βγήκε, η φάση στην οποία ζήτησαν πέναλτι έντονα οι παίκτες του Παναθηναϊκού και οι φίλαθλοι της εξέδρας. Τους βλέπετε εδώ να διαμαρτύρονται προς ευρωτική του αγώνα, τον κύριο Κολοκυθά. Να δούμε όμως τη γνώμη και του διαιτητή. Τις διαμαρτυρίες των παιχτών και των παραγόντων και των... Εγώ δεν είδα ανατροπή. Δεν είδα ανατροπή. Δεν είδα ανατροπή. Συστηματικά και νομίζω ότι εκεί που είμαστε από πλευρά τουλάχιστον εγώ βέβαια με έχει φέρει ο φίλης, ο Τόλης. Για την τελευταία φάση που διαμαρτυρήθηκε ο Σαραβάκος για πέναλτι, τι έχεις να πεις? Όταν ακούμψα τον Δημήτρη ήρθε όμως επάνω μου, όταν ακούμψα όμως είδατε ότι δεν έπρεπε ούτε καν φυλάθηκα να περάσει. Πιστεύεις ότι για μια μεγάλη απόδοση χρειάζεται και η τύχη στο κύπερ? Είχε δύο δοκάρια πάνω από την έκδοση. Οπωσδήποτε. Γιατί η ποδόσφαιρο είναι μεγάλο ποσοστό τύχη. Αλλά νομίζω ότι αν πήγαινα κόπουσα να τα βάλω. Θέλω να βγούμε έξω και με μία λέξη να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Εάν έχετε την εντύπωση κάποιος από εσάς ότι δεν θέλει να βγει έξω, να μην βγει. Με την κακή έννοια. Θα είμαι αμήλικτος προς κάθε κατεύθυνση εάν είναι αντιαθλητική. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες.
μαζί. Έχετε κανένα πρόβλημα εσείς. Ολυμπιακός, όχι, θα βρούμε μαζί. Πόσο καλώδια. Κύριε, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, τελικά δίνει στο Σάβιτσεφ που έχει μπροστά του το Μαυρίδι. Πάντα ο Σάβιτσεφ το σουτ, πέφτει ο Βάντσικ από κρούι και η μπάλα κόρνερ. Παχατουρίδης. Βαθιά παλιά του Παχατουρίδη, με στόχο τον προτάσω Φίνο Κουρμπανάς που θα διώξει Αναστόπουλος όμως. Αναστόπουλος που απέφυγε το Μαυρίδι, πάντα Αναστόπουλος προλαβαίνει ο Καλιτζάκης. Έρχεται ο Σάβιτσεφ το σουτ και η μπάλα out. Γεωργακόπουλος. Γεωργακόπουλος που θέλει να βρει το Βαζέχα, ο Βαζέχα κάνει το σουτ, η μπάλα out. Αποστολάκης. Την παλιά του Αποστολάκη. Ο Χριστοδούλου πάει να κάνει το λάθος. Βγαίνει ο Ράντος και μπλοκάρει πρώτου Κουρμπανά. Η παλιά για τον Σάβιτσεφ δεν υπάρχει offside. Για να δούμε αυτή τη φάση. Το σουτ του Σάβιτσεφ δεν ευνηδιάζει το Βάντσικ. Μπλοκάρει. Αποστολάκης. Κουρμπανάς. Σέντρα του Κουρμπανά πάνω στον Παχατουρίδη. Διαμαρτύρονται για χέρι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δείτε και εσείς ξανά τη φάση και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Χέρι έγινε, αλλά δεν ξέρω αν πώς θα θεώρησε ο διαιτητής. Πάντως πήγε η μπάλα στο χέρι του. Πήγε η μπάλα μέσα στην περιοχή, βρήκε στο χέρι του, νομίζω ότι είναι Παχατουρίδη. Είναι στην κρίση, θα το δώσει, όχι. Τσαλουχίδης. Η παλιά του Τσαλουχίδη για τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος είναι σε πολύ καλή θέση, είναι κλεισμένος. Πάντα Αναστόπουλος θα του αποσπάσει την μπάλα ο Κουρμπανάς. Η παλιά του Λίτοφτσένκο για τον Αναστόπουλο. Δεν υπάρχει και πάλι offside. Ο Αναστόπουλος προσπαθεί να γυρίσει κόντρα με τον Καλατζή και πάλι Αναστόπουλος για τον Τσιαντάκη. Το σούτ από τον Τσιαντάκη, μπάλα κοντράρι. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού. Κοφίδης. Την παλιά του Κοφίδη για τον Τσιαντάκη. Γυρίζει ο Τσιαντάκης, ο Αναστόπουλος πλασάρει και το 1-0. Σε μια φάση διαρκείας λοιπόν η μπάλα δεν απομακρύνθηκε. Ο Τσιαντάκης έκανε την παράλληλη σέντρα. Στην πορεία της μπάλας πετάχτηκε ο Νίκος Αναστόπουλος. Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1 στο 51. Τον είδα τον Νίκο και του έκανα την πάσα. Και από εκεί και πέρα ήταν, πιστεύω, εύκολη υπόθεση για το συμπαίκτη μου. Εγώ απλά προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου που είναι να βοηθήσω το δυνατόν περισσότερο τον Ολυμπιακό. Σαραβάκος για το Μαραγκό. Μαραγκός η παλιά του για το Χριστοδούλου. Το σουτ και σώζει ο Ράντος τον Ολυμπιακό. Αποστολάκης. Αποστολάκης θα κάνει την παλιά. Δεν μπορεί ο Καραταΐδης. Να ο Γεωργακόπουλος. Θα κάνει το σουτ ο Γεωργακόπουλος. Αποκρούει ο Ράντος. Προτάσοφ. Θα κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Βάντσικ, χάνει την μπάλα, έρχεται ο Τσιαντάκης και μπλοκάρει ο Βάντσικ. Αποστολάκης. Σέντρα του Αποστολάκη, κεφαλιά από το Βαζέχα και η μπάλα out. 62ο λεπτό, ο Πάρης Γεωργακόπουλος στο φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Κεφαλιά εκεί από τον Βαζέχα, ο Ράντος μπλοκάρει εντυπωσιακά. 74ο λεπτό, ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε πολύ καλό σημείο. Γεωργακόπουλος εκτελεστής, η μπάλα στο δοκάρι, χάνεται η μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Βαζέχα απέφυγε τον νεαρό Γκοτζιά, πάντα ο Πολωνός. Για να δούμε ατομική προσπάθεια του Βαζέχα. Μπήκε ωραία στην περιοχή, βγαίνει ο Ράντος, γυρίζει ο Βαζέχα και τελικά η μπάλα out. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, 8 λεπτά πριν τη λήξη του ντέρμπι. 5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, ο Σαραβάκος στο φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα στο δοκάρι, είναι το δεύτερο δοκάρι για τους γηπεδούχους. Βοήθησα όσο όλοι οι παίχτες. Αυτό νομίζω. Δηλαδή κάνω ό,τι κάνουν και τα άλλα παιδιά για να μην χάσει η ομάδα. Εσένα τι είχες, βοήθησε σήμερα? Οπωσδήποτε. Όλα τα πάντα. Δόξα τω Θεώ. Πήγα καλά. Από εκεί και πέρα βοήθησαν και τα άλλα παιδιά. Όλοι μαζί. Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Γεωργακόπουλος. Την παλιά του Γεωργακόπουλου για τον Σαραβάκο. Βγαίνει ο Ράντος, περνάει ο Σαραβάκος, πέφτει στο έδαφος. Όχι, λέει ο κύριος Κολοκυθάς, ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονται για πέναλτι. Να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ μπήκε ο Σαραβάκος. Απέφυγε την έξοδο του Ράντου, έπεσε στο έδαφος. Ο κύριος Κολοκυθάς δεν θεωρεί ότι υπάρχει εδώ παράβαση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτά τα επεισόδια, που τουλάχιστον είναι μικρής εκτάσεως. Πρέπει το έκανε θέατρο ο Σαραβάκος. Σας λέω, δεν είδα τίποτα, κύριε μου. Επομένως δεν ήταν ανατροπή. Ο κύριος Κολοκυθάς λέει ότι δεν θέλω να κάνω καμία δηλώση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όλοι αυτό μου λένε σήμερα για την περίπτωση του Σαραβάκου. Εγώ δεν νομίζω ότι. Όχι, δεν νομίζω. Είμαι κατηγορηματικό ότι δεν υπήρχε κανένα πέναλτι στην περίπτωση του Σαραβάκου. Γιατί άμα το δούμε και στην τηλεόραση, θα δείτε ότι δεν τον ακουμπάω καν. Δεν ήρθα δηλαδή καθόλου σε επαφή. Καθόλου. Με τον Σαραβάκο. Αλλά νομίζω ότι πέφτει ο Σαραβάκο ωραία, το ξέρουμε όλοι για πέναλτι. Και αυτό έκανε και στη βάση αυτή αφού είδε ότι χάνει την μπάλα. Νομίζω ότι έπεσε για να κερδίσει την πέναλτι. Και ο κύριος Κολοκυθάς στο 92ο λεπτό σημειώνει το τέλος του ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής. Κερδίζει τον Παναθηναϊκό με 1-0 με τον γκολ του Νίκο Αναστόπουλου στο 52. Я думаю, что можно поздравить как и мою команду, так и команду Панатинаикоса. Пистево, пистево, что можем надушить их сихаретирия. Кестин умада мас, кестин умада антипалус. Это кало пихниди, оморфо пихниди. Пистево, что протую михрону ихамы персотрасы в кириес, и на валмы гол. Во втором тайме, когда мы забили гол. Сели вторую михрону, от он иди ихамы кани на гол. Соответственно, конечно, инициатива произошла, перешла к Панатинаикосу. Ήταν φωνερό την πρωτοβουλία. Είχε ο Παναθηναϊκός. Τι θεωρείτε ότι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε σήμερα και από την τύχη? Можно считать, что любой просто сегодня с ним, так сказать, уже была удача. Ну, без удачи, наверное, в любом деле очень тяжело, как в футболе, так и в бизнесе. Хорис тихий, его пусть будет пандут, и не пара поле дискула. Опа, скисал подосвор, кисал, и типа дали дуля. Но мы же тогда, что Ольбиакос может на дегатке смесь пинанать с обладать на пали, где мы с этим никиту катастрофе на эти две возможности пишут об Ахнеко. Что там он номер, и не эфмики умада? Ξέρετε, τώρα είναι σταματά ποτέ. Εθνική, εντάξει. Οπωσδήποτε, άμα δεν έχεις βλέψεις, νομίζω δεν αξίζει να κάνεις οτιδήποτε, κάτι. Το ότι θα το δείξει η τηλεόραση, ο κόσμος θα δει πραγματικά ποιος αδικείται και ποιος ευνοείται. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε όλη τη διάρκεια του χρόνου και του πρώτου μηχρόνου και του δεύτερου πάρα πολύ καλά. Αλλά σήμερα ήταν πάρα πολύ άτυχος και εκτός του ότι είχε την ατυχία των δικών του ποδοσφαιριστών, είχε και την ατυχία όλα τα άτυχα σφυρίγματα του διαιτητή, τα οποία ήταν πάρα πολλά, να είναι και εις βάρος του. Εντελώς συμπτωματικά. Το ντέρμπι τέλειωσε. Ποια είναι τα συμπεράσματα της αστυνομίας? Τα συμπεράσματα είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλά το ντέρμπι. Δεν είχαμε σοβαρά επεισόδια, ούτε εντός του αγωνιστικού χώρου, ούτε στον ευρύτερο χώρο του σταδίου. Και έτσι εύχομαι να πηγαίνουν όλα τα ντέρμπι. Ζημίες είχαμε? Ζημίες οι συνηθισμένες, μάλλον λιγότερες από ό,τι συνήθως γίνονται και κυρίως τα καθίσματα, τα οποία σπάζουν εύκολα. Γενικά ήταν ίσιος ο αγώνας από την αρχή μέχρι το τέλος, μόνο στο διάστημα περίπου με τα τελευταία 10 λεπτά ήρθαν μερικά περιστατικά, συνολικά 8 περιστατικά με τα θλαστικά τραύματα κεφαλής. Επιπόλαια? Όχι επιπόλαια, τα 6 τα αντιμετωπίσαμε από εδώ, αλλά πήγαν και για νευροχειρουργικό έλεγχο στο νοσοκομείο.